Ο μυστηριώδης φίλος του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Ήταν ένα βράδυ φθινοπόρο. Σχεδόν τα πρώτα βράδια του χειμώνα τα φύλλα είχαν στρωθεί μες στην αυλή. Τα πρώτα κρύα κόντευαν να αρχίσουν. Λίγο μετά το πέσιμο του ήλιου είχε απλωθεί στο δίλη ξαφνικά μια λεπτοτάτη τέφρα κιανή. Ένα μεγάλο σύννεφο πυκνό είχε σταθεί βορειοδυτικά. Προάγγελος μιας μακρινής ακόμη καταιγίδος. Ένα μεγάλο σύννεφο αμαυρό με μια ξεχωριστή μελαγχολία κι ήταν σαν προαίσθημα βαρύ και θύμιζε κάτι πολύ επίσημο, κάτι πολύ βαθύ και ανεπανόρθωτο είχε σταθεί βορειοδυτικά και είχε καλύψει ακριβώς τη δύση, σαν τα πέπλα που ρίχνουν στους νεκρούς, σαν άθελε να κρύψει μια αγωνία, μια τρομερή και αλόκοτη αγωνία από τα θλιμμένα μάτια των ανθρώπων. Από νωρίς ήταν κλεισμένο στο γραφείο του και σκόπευε να εργαστεί με πάθος. Βιαζόταν τώρα να τελειώσει κάτι τι, ενώ όσο θα βαστούσε ακόμα ο ίστρος, ο έξαφνος ίστρος που τον είχε πάρει και που αντί να λιγοστεύει τώρα, δυνάμωνε όσο έπεφτε το βράδυ. Η ησυχία ήταν απόλυτη στο σπίτι, είχε δοσμένη αυστηρή διαταγή κάθε φορά που εργαζόταν έτσι μόνος να βασιλεύει απόλυτη ησυχία. Και εξάλλου ποιος να τον ανησυχήσει, εφόσον ήταν πάντα σχεδόν μόνος και δεν υπήρχε γύρω του ψυχή, εξών από την παλιά του καμαριέρα και τον υπηρετάκο του σπιτιού. Μια λάμπα δίπλα ήταν αναμένη, με ένα μεγάλο πράσινο αμπαζούρ, και ας έφεγγεν ακόμη αρκετά έριχνε το χλωμό μεγάλο κύκλο της απάνω στα ανοιγμένα τα χειρόγραφα. Στην αρχή δεν έφεγγε καθόλου. Σε λίγο όμως, καθώς ήρθε το σκοτάδι, το φως της διεγράφει καθαρότερα. Ο κύκλος έγινε σιγά σιγά λαμπρότερος και μόνο γύρω γύρω στο δωμάτιο πύκνωσε η νύχτα σιωπηλά. Οι συνηθισμένες σκιές ήρθαν και πήραν ήσυχα τις τακτικές τους θέσεις. Μια στιγμή σηκώθηκε και πήγε στο παράθυρο. Έριξε τα μάτια προς τον κήπο. Ο ουρανός ήταν ακόμα καθαρός. Τα άστρα όμως πρόβαλαν δειλά ένα πλήθος φωτεινά συμπλέγματα. Πολύ θαμπά, θαμπά και νηματώδη. Αν κοίταζε κανείς με προσοχή, θα βλέπε γύρω ένα πλήθος άστρα εκτός προς τη μεριά του δειλινού που είχε επίμονα απλωθεί το μαύρο πυκνό σύννεφο. Τότε και εκείνος γύρισε και πάλι στο γραφείο του και άρχισε να γράφει νευρικά. Εργάστηκε έτσι συνεχώς ως τις 8 το βράδυ και μόλις ήρθαν οι 8 το βράδυ το μεγάλο δρύινο ρολόι χτύπησε βαριά στα σκοτεινά και σχεδόν αμέσως, αναπάντεχα, προς τη μεριά της μακρινής εξώπορτας ακούστηκε ένα σιγανό κουδούνισμα. Ένα κουδούνισμα έτσι σιγανό που θα μπορούσε να μην ακουστεί διόλου αν δεν έδινε κανένας προσοχή. Δεν σήκωσε τα μάτια του ολότελα. Είχε δοσμένη εντολή επίσης να μην δεχτούν από βραδείς κανένα. Και εξάλλου δεν περίμενε κανένα. Σε λίγο κάποιος χτύπησε την πόρτα. Έκαμε εμπρός χωρίς να διακόψει. Τότε η πόρτα άνοιξε δειλά και μπήκε μέσα σαν σκιά η καμαριέρα. «Τι είναι, Μαρία?» έκανε εκείνος δίχως να σηκώσει το κεφάλι. Εκείνη όμως δεν του απαντούσε. «Τι είναι?» της λέει πάλι δυνατότερα και μόνο τότε σήκωσε τα μάτια. «Κύριε, κάποιος ήρθε και σας ζήτησε. Ε, λοιπόν, δεν είπες πως εργάζομαι και δεν μπορώ να κανένα να δεχθώ?» Εκείνη όμως τον κοιτούσε μέσα στα μάτια. Τότε και αυτός την κοίταξε κατάματα. «Όποιος κι αν είναι, δεν μπορώ να τον δεχτώ. Πες του να γυρίσει άλλη ώρα». Και έσκυψε και πάλι στα χαρτιά του. Όμως σε λίγο, καθώς σήκωσε τα μάτια, την είδε πάλι ακίνητη στην πόρτα. «Μα τι συμβαίνει τέλος πάντων, τρέχει τίποτε?» Ήθελε κάτι να του πει, μα δεν τολμούσε. Τώρα κι εκείνος ανησύχησε κομμάτι. «Μίλησε επιτέλους, τι συμβαίνει?»
Τότε το αποκρίθηκε λιγάκι φοβισμένα. «Είναι ανάγκη, λέει, να σας δει». Χτύπησε το χέρι θυμωμένα. «Να του πεις πως δεν μπορώ να το δεχτώ, αν θέλει και καλά, να μου μιλήσει, να περάσει το πρωί που δέχομαι. Πήγαινε τώρα, θέλω να δουλέψω». Εκείνη βγήκε και έκλεισε την πόρτα. Ήτανε, είπαμε, τέλη φθινοπόρου, τα πρώτα κρύα κόντευαν να αρχίσουν. Έπεσε και πάλι στη δουλειά. Βιαζόταν τώρα να τελειώσει κάτι τι και έπρεπε να γρυπνήσει όλη νύχτα. Δεν είχε φίλους, ούτε συγγενείς, ούτε και περίμενε κανέναν. Από την παιδική του ηλικία έδειχνε τάσεις εξαιρετικές και τώρα, στα 40 του τα χρόνια, όλες αυτές οι πρώιμες οι τάσεις, όλες αυτές οι παιδικές του νοσηρότητες είχαν βαθμιδόν κατασταλάξει σε μια διηνεκή δημιουργία. Το πλατή και ξέσιο μέτωπό του με τα δυο μεγάλα εξογκώματα φανέρωναν αμέσως στη ματιά όλη τη μυστική, τη λειτουργία της φωτεινής εκείνης διανοίας. Το έργο που συνέθετε 5-6 χρόνια τώρα, αυτό που κόντευε σχεδόν να τελειώσει, αποτελούσε το μεγάλο άπαντον της τραγικής εκείνης προσπάθειας. Ήταν τραγούδι μεταφυσικό ή μια πρωτοφανής φιλοσοφία, μια καταπληκτική φιλοσοφία, ή μήπως μια παράδοξη θρησκεία, κάτι σαν μια μεγάλη αποκάλυψη. Κανένας δεν μπορεί να μας το πει. Λεγόταν το τραγούδι του θανάτου. Εργάστηκε λοιπόν ως τις 9. Λίγο πριν χτυπήσει το ρολόι, ακούμπησε το μέτωπο στις δυο του τις παλάμες και έμεινε με τα μάτια φερεμένα, κοιτάζοντας μακριά, χωρίς να βλέπει. Δεν ήταν κουρασμένος ακριβώς. Μια ταραχή βαθύτατη και αλόκοτη του φλόγιζε τα μάτια και το νου. Σκέφτηκε. «Πρέπει να ρωτήσω τον γιατρό. Μου συμβαίνουν πράγματα παράδοξα. Είναι καιρός να κοιταχτώ. Τι διάβολο!» Και έξαφνα στο μυαλό του διαγράφησαν με μια διάβια τελείως ασυνήθιστη όλα τα περασμένα της ζωής του. Ένα πλήθος μικρολεπτομέρειες που δεν τις είχε ασφαλώς ποτέ συλλογιστεί. Πέρασαν από τα μάτια της ψυχής του και χάθηκαν ξανά, σαν αστραπή. Και τότε σήμανε και πάλι το ρολόι, το δρύινο παμπάλαιο ρολόι. Σχεδόν αμέσως χτύπησε και πάλι το κουδούνι. Άκουσε πάλι κίνηση στη σκάλα και τότε δια μιας, χωρίς να θέλει, θυμήθηκε τον άγνωστο επισκέπτη. Προτού προφθάσει να σκεφτεί καλά-καλά, η καμαριέρα χτύπησε την πόρτα. Τώρα ήταν χλωμή σαν το κερί και περπατούσε σαν υπνοτισμένη. Σήκωσε τα μάτια του ανήσυχα. «Τι συμβαίνει πάλι, τι με θέλεις?» Η φωνή της ήταν δίχως χρώμα. «Γύρισε πάλι και σας περιμένει. Μα ποιος είναι τέλος πάντων, πώς τον λένε? Πήγαινε να ρωτήσεις πώς τον λένε?» Βγήκε μια στιγμή, σε λίγο γύρισε. Τώρα περπατούσε σαν αυτόματο. Τα βήματά της ήταν σαν αλίγιστα, είχαν την ακαμψία του μαρμάρου. Η φωνή της είχε πάρει κάτι αλόκοτο, κάτι θλιμμένο, μακρινό και πείσιμο. «Αν έχετε δουλειά αυτή την ώρα», μου είπε, «πως μπορεί να περιμένει, θα σας περιμένει ως τα μεσάνυχτα». Αυτό υπόθηκε με τόνο τόσο επίσημο, έτσι συλλαβιστά και καθαρά, που γύρισε με τρόμο και την κοίταξε. Έμεινε για μια στιγμή ακίνητος και τότε ξαφνικά μπήκε στο νόημα. Ένα μεγάλο φως έγινε μέσα του και με τα μάτια καρφωμένα στα δικά της, με έναν μεγάλο πόνο στη φωνή, της είπε σοβαρά και κουρασμένα: «Ας γίνει το μεγάλο θέλημά του». Και εκείνη βγήκε και έκλεισε την πόρτα. Έμεινε τότε μόνο σκεπτικός και ξαφνικά για μια στιγμή του φάνηκε πως όλα τώρα γύρω του τα πράγματα είχαν αλλάξει όψη διαμιάς. Το δρύινο παμπάλαιο ρολόι άρχισε μια δική του μουσική, σαν να ήτανε χαρμόσυνες καμπάνες. Το φως της λάμπας έφεξε θεσπέσια και μέσα στην απέραντη σιωπή υψώθηκαν ανέλπιστα κάποιοι ήχοι, κάποια τραγούδια, εξαίσια και γνώριμα, σαν ένα πλήθος όργανα και αρμονία, κρυμμένα γύρω πίσω από τους στίχους.
τα διώξε όλα αυτά περνώντας την παλάμη του στο μέτωπο. Και τότε κάθισε και πάλι στο γραφείο του και άρχισε παράφορα να γράφει, ετούτην όμως τη φορά δεν έκαμε διάλειμμα καθόλου. Εργάστηκε χωρίς να σταματήσει, ίσαμε με τις 11 και 4. Κυλούσανε τα γράμματα από την πένα του με γρηγοράδα τώρα ηλικιώδη. Πράγμα πολύ παράξενο επίσης. Η Μαριγό δεν φάνηκε καθόλου να το ρωτήσει μήπως θέλει τίποτε, καθώς συνήθως πριν να κοιμηθεί. Όσον για τον μικρόν υπηρετάκο, αυτός είχε πλαγιάσει από νωρίς. Τότε και εκείνος άνοιξε ένα-ένα τα συρτάρια του, έσκισε κάποια γράμματα παλιά και τα ρίξε μηχανικά στο τζάκι. Οι κινήσεις του ήταν τώρα πολύ ήσυχες. Όποιος τον έβλεπε μπορούσε να πιστέψει πως δεν υπήρχε τίποτα το έκτακτο, πως ήταν μια βραδιά συνηθισμένη. Αφού τελείωσε αυτή την προετοιμασία, άναψε ένα τσιγάρο και περίμενε. Και τότε πάλι στο μυαλό του διαγράφησαν όλα τα περασμένα της ζωής του. Πέρασαν από τα μάτια της ψυχής του ένα σωρό χαμένες λεπτομέρειες, πλήθος λησμονημένες ιστορίες. Έκαμε μια γοργή επιθεώρηση σε όλες αυτές τις φευγαλαίες αναμνήσεις και τις τακτοποίησε και εκείνες, καθώς είχε κάμει στα χαρτιά του. Δεν κράτησε παρά 2-3 μονάχα. Τις άλλες όλες πάλι τις ξανάριξε μες στη βαθιά σκιά του παρελθόντος. Έπειτα πήγε ίσια και κοιτάχτηκε στο διπλανό τον τρίφυλλο καθρέφτη. Διόρθωσε προσεκτικά το φιόγκο της γραβάτας του, έστρωσε με αγάπη τα μαλλιά του. Και έπειτα πάλι ξαφνικά τον πήρε αδημονία. Έτρεχε πέρα δόθε σαν τρελός, θα ήθελε να σπρώξει το ρολόι, να βιάσει τις στιγμές και τα λεπτά. Σε λίγο όμως κόπασε και ο πυρετός εκείνος. Τότε κάθισε και πάλι στο γραφείο του και εξακολούθησε να γράφει με ησυχία. Σε λίγη ώρα στο αποκάτω της σελίδας χάραξε πλατιά τη λέξη «τέλος». Όταν ξανασήκωσε τα μάτια, το ρολόι σήμαινε μεσάνυχτα. Σχεδόν αμέσως άκουσε και το γνωστό κουδούνισμα. Δεν άκουσε να κατέβει κανένας για να ανοίξει. Κι όμως, σε λίγο άνοιξε η πόρτα του γραφείου και μπήκε τότε μέσα κάποιος άνθρωπος και στάθηκε στην πόρτα σιωπηλά. Εκείνος δεν ξαφνιάστηκε καθόλου και μάλιστα προχώρησε να τον προϋπαντήσει. Ο άγνωστος του λέει τότε «Πάμε» και εκείνος ανοιχό του λέει «Πάμε». Πήρε το καπέλο το παλτό του, του έκανε θέση να περάσει πρώτος. Προχώρησαν στη σκάλα δίχως κρότο, άνοιξαν την οξόπορτα και βγήκαν. Και τότε μια θανάσιμη κραυγή σαν ένα φοβερό ξεφωνητό έσκισε το σπίτι απάνω ως κάτω. Η Μαριγό τεινάχτηκε από τον ύπνο με ξέπλεκα μαλλιά σαν παλαβή και άρχισε να χτυπιέται και να σκούζει. Και ο Τάσος, ο μικρός υπηρετάκος, ξύπνησε και εκείνος τρομαγμένος και έπεσε με τα γόνατα μπροστά στα εικονίσματα. Ένα σκύλος ουρλιάζε στον δρόμο. Και τώρα, μέσα στα διανό γραφείο, η λάμπα άρχισε και αυτή να χαμηλώνει. Άρχισε σιγά να κατεβαίνει απάνω στη μεγάλη λέξη «τέλος», σαν να ήταν τώρα κάτι περιττό, κάτι χαμένο και χωρίς ελπίδα, κάτι έρημο και ανώφελο επίσης και καταδικασμένο άλλο τόσο να ζήσει μια βραδιά και να πεθάνει.